Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι δίκαιο πρωταθλητής γιατί είχε τον αέρα του πρωταθλητή και το πρωτάθλημα το πήρε η άμυνά του. Η ομάδα με την πολύ καλή άμυνα, η άμυνα που παίρνει τα πρωταθλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι έφαγε μόνο 14 γκολ στο πρωτάθλημα και πάει να κάνει ρεκόρ πόλης. Γιατί η αμέσως επόμενη ομάδα που έφαγε λιγότερα γκολ είναι ο Άρης με 15. Και η ομάδα που έφαγε τα λιγότερα γκολ, ο Ολυμπιακός με 13, την περίοδο Γουλανδρή. Η τετράδα στην άμυνα, ο τερματοφύλακας, παίξαν σπουδαίο ρόλο, όχι μόνο στο αναχαιτιστικό κομμάτι, αλλά και στην προώθηση του παιχνιδιού, με τα δύο πλάγια μπακ δηλαδή, τα οποία ήταν κατά συνθήκη δεκάρια στον ΠΑΟ, χαφ, εξτρέμ, με πάρα πολλές δουλειές. Ήταν η MVP. Η τετράδα και ο τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα, ένας χαφ δεκάρι, ο Μπίζεσβαρ, μεγάλος παιχταράς, έπαιξε όμως όχι πολλά παιχνίδια στη θέση του. Και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στον ΠΑΟΚ να δυσκολευτεί να τρυπήσει άμυνες. Και από εκεί και πέρα είχαμε μετά τη φυγή του Πρίγιοβιτς, ο οποίος έβαζε τα εύκολα γκολ του φορτώματος, γιατί είχε φοβερές τοποθετήσεις με όγκο, μεγάλο δύναμη, με μαρκαρίσματα που ξέφευγε κτλ. Από εκεί και πέρα είχαμε δύο-τρεις τραγωδίες που είχαν να κάνουν με δύο σεντερφόρ, τα οποία φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να στηριχθεί απάνω τους, στο Σφιντέλσκι και στον Ακπομπ. Και φυσικά δεν πήρε πολλά πράγματα από τα εξτρέμ του, ελάχιστα πράγματα. Μια ομάδα λοιπόν στηριγμένη στην άμυνα και στα άτομα. Σίγουρα το πέσιμο του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ποιότητα παιχτών και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό είναι σε κατάσταση δύσκολη, επηρέασαν το αποτέλεσμα ώστε να δούμε ένα πρωτάθλημα με μέτριες ομάδες και ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που είναι μέτρια. Δεν μπορεί να την θυμηθούν σαν ομαδάρα οι ΠΑΟΚΣΙΔΕ στην ομάδα αυτή. Δηλαδή η ομάδα του 85 σίγουρα ήταν πολύ καλύτερη σαν ομάδα, σαν σύνολο. Σίγουρα η ομάδα του 76 για τους παλιότερους ήταν ακόμα πολύ καλύτερη, ακόμα πιο καλή. Η ομάδα του 76 όμως και του 85 τη θυμώνται και για το παιχνίδι των επιθετικών τους. Εντάξει, τον χαπ, τον εξτρέμ και τον φορ. Ιδιαίτερα η ομάδα του 85 με Δημόπουλο Κωστίκο ήταν το καλύτερο δίδυμο που πέρασε ποτέ από την ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό το δίδυμο δεν ξεχνιέται ποτέ. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να διαμαρτύρεται για διαιτησίες και για τέτοια. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο το πήρε ο ΠΑΟΚ χωρίς να έχει τη διαιτησία με το μέρος του. Ίσως είναι ένα από τα πρωταθλήματα τα οποία τα τελευταία 25 χρόνια αυτός που το παίρνει δεν έχει σφύριγμα. Δεν μπορεί να πει ότι το σμπρώξανε με διαιτησίες. Είχε κάποια σφυρίγματα υπέρ και αρκετά κατά. Τώρα, εν ώψη νέα σεζόν, ο ΠΑΟΚ έχει δουλειά πάρα πολύ, αν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη που είναι πάρα πολύ πίσω εκεί, αλλά και για να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους του, οι οποίοι πιθανόν του χρόνου να είναι καλύτεροι. Ακόμα και από αυτό το 5-0 μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τους καλούς και τους κακούς. Για τους καλούς τα είπαμε. Μεγάλη απώλεια ο Βιερίνια, δεν αντικαθαστάται, γιατί ήταν αρχηγός, back, extreme, form, shooter, μάρκαρε. Ας το μαρκάρισμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε και πολλά καλά αποτελέσματα, αλλά και δεν αντιμετώπισε σε πολλούς παίκτες καλούς εκεί. Πάω και έχει θέμα στα χαφ. Όταν ο Σαχόφ σήμερα για άλλο ένα μάτσο είναι καλύτερος ο Ολιβέιρα, όταν σκοράρει, πασάρει, μαρκάρει και το βλέπεις να διακρίνεται περισσότερο από τον Ολιβέιρα των 12 εκατομμυρίων, εδώ λες έχουμε θέμα. Και επίσης και τελειώνω, το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι ο Πάκο έχει δύο φορ, αλλά ψάχνει να βρει φορ τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Αυτά σε σύντομα λόγια, μετά από τον θρίαμβο, τις επόμενες μέρες δεν θα χαλαρώσουμε ποτέ, θα είμαστε μαζί και θα αναλύουμε με κάθε λεπτομέρεια το παρασκήνιο και το προσκήνιο. Δίκαια πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, καλύτερη ομάδα, καλύτεροι παίκτες από τους υπολείπους, αλλά όχι καλός προπονητής. Αυτός που είναι αντάξιος και παίρνει, ας πούμε, τα λιγότερα εύσημα από όσοι είναι ο προπονητής. Είναι η ομάδα του Προέδρου, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα των χρημάτων του Σαββίδη και όχι του συνόλου και όχι η ομάδα του προπονητή. Του Σαββίδη είναι η ομάδα και όχι του προπονητή. Αυτά για τα μελλοντικά εξτρεμιστικά σχόλια και τοποθετήσεις, οι οποίες πιστεύω θα κάνουν πάταγο, γιατί απλά είναι αληθινά. Αυτά. Όχι, είμαι στα κούτης εδώ στην Τσιμισκή και οδεύω προς το κανάλι του Europan για εκπομπή.
Η Λευκή Πύργη είναι για τους οπαδούς. Εγώ δεν κατέβηκα ποτέ στο Λευκό Πύργο για καμιά ομάδα. Για καμιά ομάδα. Ούτε για κανένα ακόμα κατέβηκα στο Λευκό Πύργο. Ευτυχώς ή δυστυχώς δηλώνω κάτοικος γης. Γουτ. Εντάξει, η αλλαγή Βιερίνα ήταν ένα σάλιο επικοινωνιακό. Το οποίο δηλαδή αν δεν έπαιρνε ο Βιερίνα δεν θα γινόταν. Δεν θα γραφόταν το όνομα του τι. Στην ιστορία του πρωταθλήματος. Στο τελευταίο μάτσο που πάω, τυπικά πήρε το πρωτάθλημα. Είχε μια ανούσια αλλαγή. Και περισσότερο ήταν επικοινωνιακή. Εντάξει, τι θέλει να τιμήσει το Βιερίνα με αυτό το πράγμα. Άμα θέλει να τιμήσει το Βιερίνα, του κάνει επέκταση συμβολέου για άλλο ένα χρόνο και του δίνει άλλα 800 χιλιάρια. Και του λες, φίλε, σε τιμώ με αυτόν τον τρόπο. Όταν τον τιμά τον άλλον, τον τιμά με λεφτά. Οι πλακέτες δεν τρώγονται. Γκουτ, άντε μπράβο. Bye bye. Είμαι πολύ εγώ μέρος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό